Την οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα αλλά και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις σχολίασε στην Κάμερα του Λεπάντο ο πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, Βαγγέλης Μημαράκης. Μεταξύ άλλων θέλησε να σημειώσει και πως η Ελλάδα ήταν φυσικό να πληγεί από την κρίση λόγω του μεγάλου χρέους της. Ο κ. Μημαράκης δεν παρέλειψε να καταλογίσει βέβαια και ευθύνες στο κυβερνών κόμμα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ενώ το Πασόκ γνώριζε την κατάσταση, κορόιδεψε συνειδητά το λαό προεκλογικώς. Ωστόσο, ο πρώην Υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για το γεγονός ότι η έξοδος από την κρίση μπορεί να επιτευχθεί, αλλά και για το ότι η κυβέρνηση του Πασόκ θα προβεί, όπως όλα δείχνουν, σε διορθωτικές κινήσεις το αμέσως προσεχές διάστημα. Γεγονός είναι ότι υπήρξε μια παγκόσμια κρίση και όλες οι χώρες επλήγησαν πάρα πολύ από την κρίση. Η Ελλάδα ήταν φυσικό να πληγεί ακόμα περισσότερο, διότι είχε πολύ μεγάλο χρέος. Και έπρεπε να έχει και τις κατάλληλες κινήσεις, να πάρει τα κατάλληλα μέτρα και τις δύσκολες αποφάσεις για να προλάβει την κατάσταση. Δυστυχώς η κυβέρνηση Πασόκ, παρότι γνώριζε εν τέλει την κατάσταση, παρότι ήξερε, όπως αποδεικνύεται ο κ. Παπανδρέου, ότι λεφτά δεν υπάρχουν, εν τούτης κορόιδεψε συνειδητά τον ελληνικό λαό. Και το χειρότερο είναι ότι δεν πήρε αμέσως τα μέτρα τα οποία άρχισε να παίρνει πολύ πιο αυστηρά από τον Μάρτιο-Απρίλιο και μετά. Πιστεύω όμως ότι θα μπορέσουμε εν τέλει, εάν ακολουθήσουμε την πολιτική που προτείνει η Νέα Δημοκρατία με τα 23 σημεία, να φύγουμε προς τα εμπρός και να βγούμε από την ύφεση που μας οδηγεί αυτή η συγκεκριμένη πολιτική. Είστε αισιόδοξος γι' αυτό? Είμαι αισιόδοξος με την έννοια ότι οι Έλληνες καταλαβαίνουν πλέον και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκει όλο και μεγαλύτερη αποδοχή. Αυτό λοιπόν θα αναγκάσει, αν θέλετε, την κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική. Ένας λόγος για τον οποίο είμαι φανατικά υπέρ του δικομματισμού και υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής είναι γιατί το κυβερνών κόμμα πρέπει να αισθάνεται την εναλλακτική πρόταση και οι πολίτες πρέπει να έχουν την εναλλακτική πρόταση. Εφόσον λοιπόν αυτή η πρόταση βρίσκει έδαφος, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να κάνει τις διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται. Ήδη αρχίζει να ψελίζει για ανάπτυξη και να καταλαβαίνει ότι όλα αυτά τα μέτρα μας οδηγούν στην ύφεση και μόνο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τους πείσουμε και ιδιαίτερα να πείσουμε τους πολίτες για να μας εμπιστευτούν κιόλας.